ανθρώπινη δημιουργία, το ανθρώπινο των άνθρωπων της σάρκαν εξαιρέτως, καθότι πνεύμα ο Θεός και έπρεπε σε αυτόν το σχέδιο μια κόρη από την Ναζαρέτ, η μοναδική από όλες τις γενναίες των γενναιών, από όλες τις εποχές και τις παλαιότερες και τις νεότερες και τις δικές μας και τις μελούμενες, καμία άλλη γυναίκα, κανένας άλλος άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, δεν μπορεί να φτάσει στην Παναγιότητα της Παρθένου Μαριάμ. Από αυτήν λοιπόν την Πανάγιον κόρη, την ταπεινή έλαβε ο Κύριος και Θεός μας, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου εσαρκώθηκεν και έγινε από Υιός και Λόγος του Θεού
Θεάνθρωπος Ιησούς, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σε σαρκωμένον πλέον, και αυτόν το πρόσωπο το λαμβάνουμε εμείς οι Ελληνοί, οι βαφτισμένοι και μυρωμένοι Ορθόδοξα, σε κάθε Θεία Λειτουργία, όταν θέλουμε και είμεθα κατάλληλα προετοιμασμένοι, και το κοινωνούμε αυτόν το σώμα, διότι είναι αυτόν το σώμα το οποίο επάλεψε επί του Σταυρού κατά του θανάτου μας, κατά της αμαρτίας μας, κατά του διαβόλου, του αρχεκάκου εχθρού, που γίνεται αφορμή πολλοί των ανθρώπων να πέσουν. Γι' αυτόν και ακούσατε απόψε πως στεντορία τη φωνή με πολύ δυνατή φωνή ο υμνογράφος, ο απανάρχαιος αυτός, υμνολόγος της Θεοτόκου, εξαίρετος και άγνωστος εν πολλής, να λέει «Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων» και μετά «Χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων». Πόσο φοβούνται οι δαίμονες και το όνομα της Παναγίας. Ποτέ δεν θα πει ο δαίμονας «Η Θεοτόκος», ποτέ. Η μεγαλύτερη ήττα του είναι που συνεργάστη η Παναγία με το Άγιον Πνεύμα και γεννήθη και έλαβε σάρκα μάλλον ο Υιός και Λόγος του Θεού, και το επίσης και δεν το τονίζουμε επαρκώς, το ότι αυτή η σάρκωση συνεχίζεται, ενώ είναι μία φορά που έγινε, είναι συνεχόμενα ενεργούμενοι, άπαξ τελούμενοι και διαπαντός ενεργούμενοι. Σε κάθε Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνω, παίρνουμε αυτόν το σώμα και αυτόν το αίμα που ενίκησε το θάνατο, που ενίκησε την αμαρτία μας, που ενίκησε το διάβολο. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι να προετοιμαζόμεθα κατάλληλα και με τη συμβουλή ενός πνευματικού πατέρα, να κοινωνούμε αυτόν το σώμα το οποίο η Θεοτόκος εδάνησε εις το Χριστό μας, ενώθη με το Πνεύμα το Άγιον, και τώρα αυτόν όλον το σώμα ευρίσκεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός, και μάλιστα όχι απλά δοξάζεται στους ουρανούς και θαυμάζουν οι άγγελοι και οι δίκαιοι και οι Άγιοι, αλλόμως αυτός ο Θεάνθρωπος πλέον Ιησούς είναι αυτόν που περιμένουμε να ανατείλει ως ήλιος της δικαιοσύνης το φως του εις τη Δευτέραν αυτού παρουσίαν. Γι' αυτόν και λέμε στο πιστεύω και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς, και μάλιστα και στο τέλος τέλος και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος. Θα έχουμε πλέον ένα βασιλέα που δεν θα τελειώσει η βασιλεία του, η δικαιοσύνη του, η αγάπη του, το φως του. Και μου κάνει εντύπωση από τα πολλά διαμάντια αυτού του ύμνου που απόψε εψάλαμε και εκφωνήσαμε. Έναν που λέει, τι να πρωτοπείς, «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας». Ακούτε τι ωραία ποιητική εικόνα. Και επειδή εσείς οι άνθρωποι εδώ της Σογιάς, σας αξίωσε ο Θεός να κατοικείτε σε μια από τις ωραιότερες περιοχές της Κύπρου και οπωσδήποτε στην ωραιότερη κοιλάδα της Κύπρου. Αυτό μπορώ να σας το υπογράψω χωρίς να είμαι Σογιάτης. Και μάλιστα εδώ οι κάτοικοι της Κοράκου που φιλοξενεί απόψε τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, είστε άνθρωποι οι περισσότεροι της βιοπάλης, του χώματος, της γης, των χωραφιών. Άνθρωποι που πρέπει να ξυπνήσετε πολύ νωρίς για να πάτε στο χωράφι, για να μην καείτε από το μεσημεριανόν ήλιον της Κύπρου.
που δεν είναι και ο πιο εύκολος. Αυτόν το πρωί που ξυπνάτε, το χάραμαν, πώς λέγεται, αυγή, αυγή. Αυτόν λοιπόν το φως, το οποίον έρχεται ως πρώτον φως, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος. Αυτό είναι το παράδοξο. Πριν ακόμα εμφανιστεί ο ήλιος, αφήνει ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου ένα φως ήπιον, γλυκίν, για τις ποιητικές ευαίσθητες ψυχές, για τους ανθρώπους του κόπου, του μόχθου, για τους ανθρώπους που τη νύχτα μπορεί και να ξαγρύπνησαν δίπλα από έναν άρρωστο, δίπλα από έναν παιδί τους, δίπλα από έναν ιδιότροπο σύζυγο ή σύζυγο, για έναν που ολονυχτής μπορούσε και μπορεί να προσεύχεται. Υπάρχουν και οι νυχτερινοί ασκητές εν το κόσμο και γνωρίζω, δόξα τω Θεώ, σε κάθε χωριό μας, σε κάθε περιοχή της Κύπρου μας και του ελληνισμού μας και της ρωμιοσύνης μας, πολλούς οι οποίοι έχουν πανίχιον, όπως ακούσατε στο τέλος της Δευτέρας Ευχής που διέβασε ο δεύτερος διάκονός μας, ο Ελπίδιος. Πανίχιον ημίν, λέει, τη συνδοξολογίαν χάρισε. Τι σημαίνει πανίχιον? Εξού και το ψωμί που φέρνετε όταν γιορτάζετε το βράδυ. Πώς το λέτε? Πανιχίδα, δεν το λέτε? Πανίχιον σημαίνει ολονυχτής, όλη την νύχτα. Πανίχιον, λέει, τη συνδοξολογία χάρισε. Όλη την νύχτα, Χριστέ μου, Θεέ μου, δώρισέ μη δοξαστική προσευχή και ευχαριστιακή προσευχή. Διότι όταν δοξάζεις, ευχαριστείς. Και όταν ευχαριστείς, δοξάζεις. Αυτόν που σε ευχαρίστησε. Όταν σου δώσουν ένα δώρο, δεν θα πεις ευχαριστώ? Ο Θεός που καθημερινά μας δίνει το δώρο της ζωής, που μας δίνει το δώρο της αγάπης Του, που μας δίνει το δώρο της συγχωρητικότητας, να συγχωρά ο ένας τον άλλο, που μας επιτρέπει να αμαρτάνουμε και δεν μας καίει, αλλά μόλις Του πούμε ήμαρτο Θεέ μου, αμέσως έρχεται η χάρη Του, η γλύκα Του στην καρδιά μας. Όλα αυτά είναι δώρα, τα οποία πρέπει να βρίσκουμε μία στιγμή καθημερινά να λέμε έναν ευχαριστώ σε αυτόν τον δωρεοδότην Θεόν που μας δίδει αυτά τα ωραία, τα μεγάλα, την ζωή, την ευκαιρία να ζήσουμε για άλλα χρόνια, για να μετανοήσουμε ακόμα βαθύτερα για τα πρωτινά μας πάθη και λάθη και για τα σημερινά μας. Δεν θα σταματήσουν τα πάθη, ούτε η μετάνοια τελειώνει μέχρι να βγει η ψυχή. Χρειάζεται μετάνοια. Για όλα αυτά λοιπόν, τα μεγάλα, τα εξαίσια, συνεχώς καθημερινά, πατέρες μου και αδελφοί μου, να έχετε είτε λίγον είτε πολύ χρόνον ευχαριστίας και δοξολογίας. Πανίχιον ημίν τη συν δοξολογίαν χάρισε. Και σκεφτείτε, εγώ σας είπα για λίγο χρόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν πολλές ώρες του γλυκύτατου τους ύπνου. Και δεν είναι καλόγεροι μόνο και δεν είναι παπάδες. Είναι βιοπαλαιστές, σαν και σας, που το πρωί θα ξυπνήσουν, μερικοί να πάνε και στη Λευκωσία να πιάσουν δουλειά. Και όμως έχουν μία ώρα, δύο ώρες, ξέρω ανθρώπους που έχουν τρεις ώρες, κοιμούνται νωρίς.
από τις 8-9, ξυπνούν μετά τις 12 και 2 ώρες ή 3 ακόμα, διαβάζουν το ψαλτήρι, τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου ολόκληρους, αυτούς που διαβάσαμε απόψε, είναι το 1/4 μόνο. Κάνουν κομποσκήνη, μετάνοιες, οι άρρωστοι καθήμενοι, οι υγιείς, όρθιοι, οι νεότεροι με πολλές μετάνοιες να συνοδεύουν την προσευχή τους και όχι μόνο για τον εαυτούλην τους και όχι μόνο για την οικογένειά τους και τους συγγενείς τους. Πιο πολύ υπερ ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Όπως ευχήθη ο καλός παπάς προηγουμένως εις τα ευξόμεθα. Ευξόμεθα. Και τι είπες αμέσως, Παπανδρέα μου? Μάλιστα, υπερ ειρήνης του κόσμου. Και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Βλέπετε, ο ορθόδοξος άνθρωπος ξεκινά την προσευχή του ανοίγοντας την ακτίνα του σε όλον τον κόσμο, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο. Και ύστερα σιγά 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 μπαίνει μέσα στα πιο προσωπικά του. Και μάλιστα η τελευταία ευχή που κάμνεται, αν δεν κάνω λάθος παπά μου, είναι για τους και κοιμημένους. Ε? Και ακούεις τους ψάλτες που λένε αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών. Αγκαλιάζει η προσευχή μας ουρανών και γην, παρελθόν και μέλλον και παρόν, όλα ενώνονται. Όλοι είναι ζωντανοί, κανείς δεν είναι πεθαμένος. Φτάνει εμείς να έχουμε ζωντανή μνήμη και να ενώνουμε τη μνήμη μας με την αιώνια μνήμη του αιώνιου Θεού. Τους λέω πολλές φορές τους μοντέρνους, εδώ τους λέω ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής να δουλέψει θέλει μνήμη και σου βγάζει τόσες πληροφορίες που δεν προλαβαίνει να τις διαβάσεις. Σκεφτείτε η μνήμη του Θεού. Πόσον απέραντη χωρητικότητα έχει και πόσον εμείς πρέπει να την αξιοποιούμε. Ιδιαιτέρως τις ήσυχες μας ώρες. Γι' αυτό μη ξεγελιέστε. Ε? Η νύχτα δεν είναι για την τηλεόραση μόνο. Η νύχτα είναι για αυτήν την ησυχία που ήρθε τώρα. Μόλις έκλεισαν τα κλιματιστικά. Αυτήν την ησυχία. Να την ακροάτε η ψυχή σας. Και να την μεταμορφώνει σε προσευχή πανήχιον και δοξολογίαν και ευχαριστίαν και ηκεσίαν. Τώρα που ακούνται απειλές πολέμων, που οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι και οι Τούρκοι ετοιμάζονται για μεγάλα κακά, τα οποία προφήτευσαν μεγάλοι Άγιοι των Ορθοδόξων. Και από εδώ από κάτω άλλα, οι Πέρσες με τους Εβραίους. Ε, πόσον εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να ενισχύσουμε αυτήν την εύθραυστον, τραυματισμένη ειρήνη του σύμπαντος κόσμου με την προσευχή μας. Να δώσουμε δικαίωμα στον Θεό να παρέμβει όταν οι άλλοι μαζί με τον άλλον, των πειρασμών, των δαίμονων, θέλουν την καταστροφή του κόσμου. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Ο νικητής είναι ο Χριστός. Και η αιτία της των πάντων Θεώσεως, η Παναγία μας. Η πλατητέρα νεφέλης. Ε? Η πιο πλατιά και από τα νέφη. Αυτή που αγκαλιάζει όλους τους πιστούς και τους ολιγόπιστους. Πολλές φορές και τους απίστους. Όταν δείξουν καλή διάθεση. Γι' αυτόν παρακαλώ, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογία να χαρίσει και σε εσάς, να εύχεστε κι εσείς για μας, τους κληρικούς, να έχουμε νυχτερινή ζωή, όπως μου είπε κάποτε ο γέρον Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας.
ένας μεγάλος λάτρης της νυχτερινής αγρυπνίας και προσευχής. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αγίασεν και αυτός. Στον 20ο αιώνα, εκοιμήθη πέρσι. Πλήρης αγιότητος και με πολλά καλά πνευματικά τέκνα, όπως και τόσοι άλλοι άνθρωποι του Θεού. Όλοι αυτοί, αγαπητοί μου, είχαν νυχτερινή ζωή. Θυμούμε, όταν ήμασταν πρόσφυγες, μας έδωσαν ένα προσφυγικό σπιτάκι, εμένα με μέσα στο ένα δωμάτιο ο γαμπρός μου και οι αδελφοί μου, στο άλλον τα παιδιά τους, και στο τρίτον έμενε η αφεντιά μου μαζί με τη γριά τη μάνα μου. Ξυπνούσα καμιά φορά και φυσικό ήταν να κοιτάζω στο δίπλα κρεβάτι που εκοιμόταν η μηγιά η μάνα μου. Δεν ήταν μέσα στο κρεβάτι. Και εγώ, κύριε Λέησον, που πήγαινε η μάνα μου. Και έβλεπα κάτω, στο έδαφος, στο πάτωμα, ένα σώμα εκεί να μετανιάζει συνεχώς, γονατιστεί και να ψηλώνει τα χέρια της, να κάνει τη δέησή της και να ξανασκύβει κάτω το κεφάλι της. Και αυτό για ώρα πολύ. Δεν άντεξα κι εγώ και τη λέω, μα να ήταν που κάνεις εκεί. Προσεύχομαι. Και τότε κατάλαβα πόσον κόπον έχει ο άνθρωπος της νυχτερινής, της μυστικής προσευχής. Αυτοί οι άνθρωποι γεύονται από τώρα αυτόν το πρώτο που σας είπα, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Για να έχεις στο μέλλον μια μυστική ημέρα, που είναι ο Χριστός η μυστική ημέρα, να το ξέρετε, ολόφωτος, που θα μας λύσει όλα τα μυστήρια που τώρα δεν τα καταλαβαίνουμε, εκ μέρους γινώσκομαι, που θα μας δώσει όλον του το άχτιστο φως που είναι γεμάτον πληροφορίες, το φως της Αγίας, Πεντηκοστής και Μεταμορφώσεως. Μέχρι τότε, πώς ζούμε? Με το φως της αυγής. Και ποια είναι η αυγή? Η Παναγία μας. Ακούτε? Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Η αυγή η Παναγία και η μυστική ημέρα, το ανέσπερο φως που δεν έχει ποτέ δειλινό δηλαδή. Είναι ο Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Μέχρι τότε, διά της Θεοτόκου, απολαμβάνομαι το φως του άκτιστον ως αυγή, ως προήμιο δηλαδή. Πώς ξυπνάτε το πρωί, που σας είπα στην αρχή, και βλέπετε αυτόν τον πρώτον φως? Υπάρχει και δεύτερον φως. Είναι το φως, ο άδυτος ήλιος, λέει. Πάλι σήμερα το είπαμε. Άδυτος ήλιος. Αυτός ο ήλιος που δεν έχει δηλαδή δύση. Να έχουμε λοιπόν λίγη έγνοια, να μην εγκλωβιστούμε στα ψεύτικα φώτα της Ευρώπης, της κοσμικής ζωής, της τεχνολογίας και όλα αυτά που μας προσφέρει η σύγχρονη δυνατότητα του ανθρώπου. Είναι φώτα, πολλά φώτα, αλλά δεν είναι το φως. Ούτε της δικαιοσύνης, ούτε της αγάπης, ούτε το άχτιστον φως είναι, ούτε το αθάνατον φως είναι. Αλλού είναι το φως. Ο Χριστός είναι το φως. Και όποιος αγωνιστεί και νύχταν και ημέραν, αυτόν το φως θα αρχίσει να τον φωτίζει, πρώτα να τον καθαρίζει, όπως καθαρίζει η φωτιά των μπρούντζων από την βρωμιά, έτσι μας καθαρίζει το φως του Χριστού στην αρχή της πνευματικής μας ζωής. Και ύστερο αρχίζει και λαμπικάρεται ο μπρούντζος. Πώς είναι εδώ τώρα τα μπρούντζινά σας μανουάλια έτσι καθαρά? Μα για να καθαριστούν έπρεπε κάποιος, καμιά ξένια να δούμε, που τα έτριβε, για να λαμπικάρονται έτσι. Και μετά βλέπεις μέσα, σαν καθρέφτης γίνονται.
βλέπεις και το πρόσωπό σου και το είδωλό σου. Και θα έρθει μια ώρα που θα γεμίσουν όλα φως μιας μυστικής ημέρας, αφού προηγηθεί το φως της αυγής. Και έτσι, για να ξέρετε, η Κύπρος έχει ακόμη και Παναγία που έχει το όνομα της αυγής, στην κατεχόμενη Μηλιάν αμοχός του. Έξω από την Μηλιάν αμοχός του υπήρχε η εκκλησία, τώρα την κατέστρεψαν οι Τούρκοι. Η Παναγία η Αυγασίδα. Βρε, τι σημαίνει η Αυγασίδα, τι σημαίνει η Αυγασίδα. Και σιγά σιγά άνθρωποι του Θεού την ερμήνευσαν ότι είναι η Παναγία η οποία φέρνει το πρώτο φως της ημέρας στη δική μας σκοτεινή ζωή. Φτάνει εμείς να θέλουμε να καθαρίσουμε τη ζωή μας. Το ερώτημα τώρα είναι και το τελευταίο. Θέλουμε? Πόσο θέλουμε? Ποιο φως θέλουμε? Το φως της Ανατολής? Το φως της Δύσης? Και ο καθένας ας σταθεί απέναντι στα θέλω του και να ζητήσει από τον Κύριον της ζωής και του θανάτου να μας δώσει πανήχιον τη συνδοξολογία εις το ημνήν και ευλογήν το πάντιμο και μεγάλο πρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Καλό στάδιο να περάσουμε της νηστείας και τη λαμπρή να χώριστη, χωρίς φόβο, και να αγωνιστούμε να έχουμε έναν Πάσχαν καλύτερο από πέρσι. Είναι ευθύνη μας και για μας και για τα παιδιά μας, αλλά και για το Θεό μας, που θέλει τη δόξα Του, που θέλει τη λαμπρότητά Του, που θέλει τη λαμπρή Του. Ελάτε ένας έκαστος να ευχηθούμε. Καλόν στάδιον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Υπερμάγος στρατηγόντα πανδύον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση ερενή.